Με το φακό του Καλλινολίου βρισκόμαστε έξω από το αναγνωστήριό μας, η υπεύθυνη πολιτισμού, η αντιδήμαρχος, η κυρία Ρένα Μαγκάκη, θα μας μιλήσει για την δραστηριότητα του Δήμου μας εδώ, στο αναγνωστήριο. Καλημέρα, κυρία Μαγκάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Μάμα. Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση και λόγω των μέτρων, όπως γνωρίζετε, και της κατάστασης στην οποία φρικτής κατάστασης, τολμώ να πω, στην οποία έχουμε όλοι περιέλθει, δεν έχουμε τη δυνατότητα φέτος να εορτάσουμε την εθνική μας επέτειο όπως έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια έστω ή όπως τις αρμόζει να κάνουμε και το ένα βήμα παραπέρα, τέλος πάντων. Και έτσι αναγκαστικά περιοριστήκαμε σε μία έκθεση η οποία, όπως βλέπετε κι εσείς, λαμβάνει χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας του νησιού μας, στην κεντρική μας πλατεία. Δεξιά και αριστερά, όπως βλέπετε, είναι τοποθετημένες, είναι αντίγραφα ζωγραφικών, τοποθετημένα, με συγχωρείτε, αντίγραφα ζωγραφικών πινάκων συνοδευόμενα με κείμενα για την πληροφόρηση του επισκέπτη στο τι απεικονίζει, τέλος πάντων, και τα γεγονότα της Επανάστασης. Είναι ένας χώρος φωτιζόμενος το βράδυ, επομένως η επισκεψιμότητα είναι ελεύθερη ακόμη και όταν δεν υπάρχει πια φως. Σε εξωτερικό χώρο να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να μπει και μέσα, τηρώντας φυσικά τα μέτρα ασφαλείας και τα πρωτόκολλα. Αυτοί οι πίνακες λοιπόν είναι αντίγραφα από το Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας, από εκεί μας έχουν παραχωρηθεί και ευχαριστούμε γι' αυτό θερμά τη συμπατριώτησά μας, την κυρία Άρτεμις Κουμπουρδή, που μεσολάβησε γι' αυτό. Πίνακες μάλιστα οι οποίοι θα εγκαινιαστούν απόψε το βράδυ και από την πρόεδρο της Δημοκρατίας στα γένεια της Πινακοθήκης Αθηνών. Και πιστεύω ότι και λόγω συγκυριών αλλά και εν γέννη είναι πάρα πολύ χρήσιμη μία επίσκεψη, λίγο για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας και αυτοί που ξέρουμε και αυτοί που δεν ξέρουμε. Πάντα κάτι έχεις να πάρεις από μία επίσκεψη σε έναν τέτοιο χώρο. Πάντα κάτι έχεις να κερδίσεις. Η ιστορία είναι ένα κομμάτι ανεξάντλητο, επομένως κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τη γνωρίζει εις βάθος. Επομένως, πάντα είναι, κατά την κρίση μου βέβαια, χρήσιμο όλο αυτό. Παράλληλα, είχαμε και δύο προβολές, ας πούμε, έτοιμες με slides, οι οποίες θα μπορούσαν να διατεθούν και στα σχολεία, ως υλικό εκπαιδευτικό. Λόγω μέτρων δεν μπορούμε να τις προβάλλουμε, η κάθε μία έχει πάνω από 70 φωτογραφίες. Ελπίζουμε όμως, ευελπιστούμε ότι θα χαλαρώσουν τα μέτρα κάποια στιγμή και θα μπορέσουμε να το κάνουμε κι αυτό. Ούτως ή άλλως, το 2021 δεν είναι μόνο η 25η Μαρτίου, είναι όλος ο χρόνος αφιερωμένος στα 200 χρόνια της μεγάλης μας επανάστασης. Και το καλοκαίρι έχουμε προγραμματίσει κάποια πραγματάκια τα οποία αφορούν αυτό ακριβώς το κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε και την Ευμαχία του Γέροντα, η οποία μας αφορά κατεξοχήν σαν καλή μια και έγινε στο σπίτι μας, για να το πω απλά. Με μαρτυρίες για τον Μιαούλη που ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης στην Παναγία των Τσουκουών, Παναγία χώρας όπως την ξέρουμε όλοι. Έχουμε προετοιμάσει και εκεί και ο κύριος Παντελής Χριστοδούλος, συνεργάτης του, ο υπάλληλος του Δήμου μας, ο μουσικός μας δηλαδή, ασχολείται με την προετοιμασία. Ελπίζουμε ότι δεν θα ανατραπούν πάλι τα σχέδιά μας. Μακάρι. Και το αποτέλεσμα μακάρι θα μας δικαίωσε. Υπάρχει και μια πλωτή έκθεση η οποία αναμένεται, να ξέρετε, σας τα λέω από τώρα. Μια πλωτή έκθεση η οποία αναμένεται να καταφτάσει στο νησί αρχές Σεπτεμβρίου, τέλη Αυγούστου, κάπου εκεί. Αν όλα πάνε καλά, πραγματικά έχουμε όμορφα πράγματα να ζήσουμε και να δούμε. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά και ελεύθερα.